Τσίπρα έθεσα το ζήτημα της ανάγκης να υπάρξει μια ευρεία στα βαθιά αναθεώρηση, η οποία θα προσαρμόσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας στις επιταγές του 21ου αιώνα. Επιμένουμε στην πρότασή μας αυτή η Βουλή με την ευρύτερη δυνατή συνένεση να προτείνει μια συνταγματική αναθεώρηση αρκετά ευρεία, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή με απλή πλειοψηφία να μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενο αυτής της αναθεώρησης. Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπορούν να αποφασίσουν και για το ποια συνταγματική πρόταση θα υποστηρίξουν μέσα από την ψήφο τους. Το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρη. Οι κανόνες του παιχνιδιού δεν μπορούν να λάβουν λύση και να υπακούν σε τακτικές επιλογές της κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια, η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει στη συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου στην παρούσα συγκυρία. Μπορεί να συζητήσει μόνο δύο επιμέρους πτυχές που αφορούν το ζήτημα του εκλογικού νόμου. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες πολίτες εκτός Ελλάδος, στον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Όπως γνωρίζετε, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου. Θα ήταν εύκολο για την κυβέρνηση και σήμερα ακόμα να την ψηφίσει. Και το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι το ζήτημα της κατάκτησης των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιπροσώπευση των βουλευτών από ένα μικρότερο εκλογικό σώμα. Από εκεί και πέρα δεν συζητάμε απολύτως τίποτα άλλο. Η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις και θεωρούμε ότι ο υφιστάμενος εκλογικός νόμος αυτήν την σημαντική ανάγκη την υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, σας είπε, κύριε Πρόεδρε, παρουσίασε κάποια πρόταση? Δεν άκουσα κάποια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση από τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα αυτά. Θα αναμένω τις δημόσιες προβλήσεις. Βλέπετε σύντομα εκλογές και θεωρείτε ότι ο χρόνος δεν είναι όριμος?